και να το πω γιατί συνηθίζω από όλα τα κόμματα και από τη δική μου παράταξη. Μάλιστα. Θέλω να πείτε ότι σα πολεμήσανε. Ναι, ανάγκασα να το αποσύρει. Από όλα τα κόμματα και από τη δική μου δυστυχώς. Εσείς κυρία Μιλέγκη, διαπιστώσατε, είδατε μέσα από αυτή την προσωπική σας ιστορία, είδατε κάποια ανεπάρκεια, αυτό που τίθεται εδώ πέρα που μιλούν για εξειδίκευση και για εκπαίδευση, σωστότερη εκπαίδευση των γιατρών. Είδατε δηλαδή γιατρούς που να μην μπορούν να εξηγήσουν την ιστορία σας, το πρόβλημά σας. Εγώ είδα γιατρούς οι οποίοι ήταν ανεύθυνοι καταρχήν. Πρώτον ήταν ανεύθυνοι. Αν και ξέραν τι ακριβώς συνέβαινε στη συγκεκριμένη περίπτωση, μας αντιμετωπίζανε με μια λύπηση. Λες και εμείς είμαστε, ας πούμε, αν δεν τους λαδώσεις ή αν δεν δώσεις, ας πούμε, κάτι, αν δεν είσαι ο κάποιος, δεν πρόκειται να σε κοιτάξουν. Πρώτα και κύρια αυτό. Που και σε αυτό το σημείο έφτασε ακόμα. Και σε αυτό το σημείο έφτασε για να. Αυτό αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό. Ούτε αυτό δεν θα έλυνε τίποτα στη τελευταία ανάλυση, γιατί υπήρχε τέλεια διαφορία. Τώρα, αν έχουν ειδίκευση ή δεν έχουν ειδίκευση, σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται ότι δεν υπάρχει ειδίκευση. Το συμπέρασμα που έχω βγάλει εγώ προσωπικά για την όλη ιστορία είναι ότι δεν είναι να αρρωσταίνεις. Δεν είναι να παθαίνεις γρίπη. Κυρία Μιλέγκη, να σα ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Πάρα πολλές φορές ακούσαμε από διάφορους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αδικηθεί από το σύστημα υγείας να κάνουν μηνύσεις, αγωγές. Να γίνονται διοικητικές εξετάσεις στα νοσοκομεία. Πέστε μου ειλικρινά, εσείς πιστεύετε ότι αν ζητούσατε να γίνει κάποια μορφή εξέταση για τον θάνατο του πατέρα. Καμία περίπτωση να δικαιωνόμαστε. Κοιτάξτε, κύριε Βασιλόπουλε. Αυτό είναι σίγουρο. Γιατί πρώτον δεν τον ανέλαβε κανένας γιατρός και δεν υπάρχει συγκεκριμένος. Κατηγορούμενος, ας το πούμε έτσι. Τι εννοείτε? Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος γιατρός ο οποίος να πει, ξέρεις, εγώ τον είδα και είπα να κάνω αυτό, ας πούμε. Υπάρχει συλλογική ευθύνη? Ούτε δηλαδή. Υπήρχε. Βεβαίως υπάρχει συλλογική ευθύνη. Από όλο τον Ευαγγελισμό. Τον Ευαγγελισμό καταρχήν, δηλαδή από την καρδιολογική, από την καρδιολογική μπορώ να πω εντάξει ότι κάναν ό,τι μπορούσαν άνθρωποι. Από την καρδιολογική κλινική έπεσαν απάνω το από ό,τι κατάλαβα εγώ. Ναι, από την καρδιολογική, εφόσον πηγαίναμε κάθε 5 λεπτά στο ιατρείο, δεν μπορούσαν να κάνουν και διαφορετικά. Ενδιαφερθήκανε. Πέστε μου κάτι, κυρία Μιλέγκη. Δεν μπορούσαν να κάνουν και διαφορετικά. Παρακαλέσαν να κατέβει κάτω οι θωρακοχειρούργοι και όλοι αυτοί. Λοιπόν, αυτοί αγνώρισαν κάθε διαμαρτυρία και πια δεν μιλάμε για ανθρωπιά αυτή τη στιγμή. Δηλαδή με δύο λόγια θέλω να καταλήξουμε στο εξής. Εσείς σαν άνθρωπος ο οποίος ζητήσατε την συμπαράσταση την ιατρική από το νοσοκομείο, όταν από τη στιγμή που μπήκατε και για 24 ώρες που βρεθήκατε εκεί, θέλετε να πείτε ότι δεν βρέθηκε το ανθρώπινο πρόσωπο κάποιου να σας πει ναι, εγώ είμαι ο άνθρωπός σας, ο γιατρός σας? Εννοείται ότι όλοι η ιατρική εκεί ήταν κάτι το απρόσωπο, δεν ταυτιστήκατε με κανέναν γιατρό. Δεν υπήρχε τίποτα. Εκείνος που είπε, οι θεωροχειρούργοι που έπρεπε να επιληθούν το θέμα, που ήταν αυτοί οι κύριοι, δεν είδε κάτι τέτοιο κάτω. Αυτό ίσως είναι ένα στοιχείο. Είναι θέμα γενικότερης παιδείας. Βεβαίως, είναι το πώς λειτουργούν τα νοσοκομεία. Το πιπέλα απλούστατο σε θεωρούν μυρμήγκη. Αυτό θα το βρεις πάντως. Αυτό είναι. Αυτό ακολουθεί και τους γιατρούς. Αυτό ακολουθεί και τους γιατρούς. Εκεί πρέπει κάπου. Εδώ εμείς δεν ήρθαμε τώρα για να. Ούτε εγώ θα φέρω τον αδερφό πίσω, ούτε είναι ψέμα θα φέρω τον πατέρα της. Αυτό είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Δεν πρόκειται. Αλλά ήρθαμε εδώ πέρα τους πέρα να. Αν θα φτιάξει, που δεν νομίζω ότι να φτιάξει κατάσταση. Δηλαδή δεν είναι ούτε να αρρωστήσει εδώ σε αυτόν τον τόπο. Και δουλεύετε και στο ΕΚΑΒ. Δουλεύω και 21 χρόνια στο ΕΚΑΒ. 21 χρόνια στο ΕΚΑΒ. Άμα τελειώνουμε τώρα. Ναι. Θα κρατήσουμε και συμπεράσματα. Να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Ναι. Να μας πείτε δύο κουβέντες. Ναι, εγώ πιστεύω ότι εντάξει, αυτά είναι τα τραγικά περιστατικά μέσα από τα οποία αναδεικνύεται το πρόβλημα και θα πρέπει με ψυχραιμία να το δούμε και να προσπαθήσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Δεν θα συμφωνούσα όμως σε καμία περίπτωση ότι πάσχουμε σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους χώρους και είναι τραγική και απογοητευτική η κατάσταση. Έτσι, ξεκινώντας την κουβέντα μας, είπαμε πέρα από αυτά τα τραγικά περιστατικά που εύχομαι να μην συμβούν σε κανέναν, είναι πολύ απόλυτα, υπάρχουν όμως και αποτελέσματα. Υπάρχει και ανθρωπιά, σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει ενδιαφέρον και υπάρχει και στήριξη και του αρρώστου και συμπαράστασης. Να το δούμε λοιπόν έτσι, γιατί σήμερα είδαμε το αρνητικό μέρος για να προβληματιστούμε, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε. Υπάρχει όμως και το θετικό. Πρέπει να πούμε ότι καταβάλλονται προσπάθειες από τους λειτουργούς της υγείας, μέσα από τις αδυναμίες τις κοινωνικές και μέσα από αυτή την οσειρά κατάσταση την κοινωνική, γιατί και αυτή μέλη της κοινωνίας είναι. Εμείς οι πολιτικοί πρέπει να τα δούμε ξεκάθαρα και μακριά από κομματικές σκοπιμότητες και ιδεολογικές αντιπαραθέσεις, γιατί έχουμε οριμάσει ή μάλλον οριμάζουμε να συνεργαστούμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και να προάγουμε το θέμα της υγείας. Καταλήγοντας θέλω να πω λοιπόν, δεν είναι τραγική κατάσταση. Δεν μπορούμε να πούμε μην πάτε γιατί θα πεθάνετε ή προς Θεού να αρρωστήσετε. Απλά να πούμε στους λειτουργούς να κάνουν ό,τι περισσότερο μπορούν, να σταθούν περισσότερο ανθρώπινα κοντά στον άρρωστο,
να είναι πάντα ενημερωμένοι καλύτερα και επιστημονικά καταρτισμένοι και να προσπαθήσουν. Έχουμε και πρακτικά προβλήματα όμως. Και εμείς βέβαια οι πολιτικοί να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Όταν μας λένε ότι δεν υπάρχουν πολλοί γιατροί, δεν υπάρχουν οι γιατροί που πρέπει να είναι. Και εκεί, ή το νοσηλευτικό πρόσωπο που πρέπει να είναι. Αυτά πρέπει να τα λύσουν οι πολιτικοί. Έχουμε όμως περιπτώσεις που έχουμε και τους γιατρούς και το νοσηλευτικό και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Είναι πολυσύθετο και σε τελευταία ανάλυση σε καμία χώρα του κόσμου δεν λύθηκε το θέμα. Και παντού έχουμε θνησιμότητες, νοσηρότητες, ατυχήματα, ιατρικά λάθη. Και διαφορετική αντιμετώπιση όμως σε ορισμένα πράγματα. Αλλά όμως εγώ καταλήγω, ήταν μια θετική κουβέντα που κάνουμε σήμερα εδώ και με τους πονεμένους αυτούς ανθρώπους αλλά και μεταξύ μας. Και όταν φύγουμε από εδώ, ας πάρει ο καθένας τον προβληματισμό το δικό του και μέσα από τη θέση του ας προσπαθήσει για να συμβάλλει στο να ανεβάσουμε το επίπεδο και την ποιότητα των παρεχών υπηρεσιών. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο, κύριε Παπαδάκη. Ευχαριστούμε για την πρωτοβουλία που πήρατε. Ναι, πολύ γρήγορα θα ήθελα να πω ότι δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι υπάρχουν προβλήματα στο σύστημα υγείας, στην υγεία, με τον τρόπο με τον οποίο προσφέρεται στην Ελλάδα. Αναδεικνύονται μερικά με τα περιστατικά που αναφερθήκατε, αναδείξαμε κι εμείς αρκετά από τη συζήτηση και θα αναδεικνύονται πολλά σε κάθε συζήτηση που υπάρχει. Είναι όμως ισοπεδωτικός ο αφορισμός και εδώ είναι η διαφωνία μου. Ο οποίος προκαλείται από μια συναισθηματική δικαιολογημένη φόρτιση κάποιων ανθρώπων που βγαίνουν στην τηλεόραση για να πούν το δικό τους πρόβλημα ή τον πόνο τους, επαναλαμβάνω δικαιολογημένα, που οδηγεί όμως στο συμπέρασμα ότι δεν αρρωσταίνει κανείς στην Ελλάδα. Στα ελληνικά νοσοκομεία, με όλες τις αδυναμίες και τις ατέλειες τους, και με όλα τα προβλήματα και με όλα τα σφάλματα, γίνονται θαύματα. Προσφέρεται τεράστιο έργο, γιγάντιο έργο. Και αυτό δεν μπορεί κύριε Παπαδέλη, κοιτάξτε, πρέπει να το ψάξετε. Αφήστε το να ολοκληρώσουμε τι μας στο τέλος. Προσφέρεται λοιπόν ένα γιγάντιο έργο το οποίο δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς στον τομέα της υγείας μέσα από πολλές αντιξότητες. Η διαφωνία μου, με την προβολή των αρνητικών δεδομένων έγκυται στο ότι θα προτιμούσα να προβάλλουμε το θετικό στοιχείο, όχι την καλή υγεία ή την καλή προσφορά υπηρεσιών υγείας. Την θετική δυνατότητα που έχουμε για να βελτιωθούν τα πράγματα. Κύριε Παπαδέλη, να κάνουμε πρόταση ουσιαστική. Να διακόψω για να απλώς να αποχαιρετήσουμε και τους υπόλοιπους που βρίσκονται εδώ να μας πούνε από μία κουβέντα, ακριβώς μία κουβέντα, ο χρόνος έχει τελειώσει. Αυτό που είναι άμεσο πιστεύω εγώ ότι με τις παρούσες συνθήκες πρέπει να γίνει εξυγχρονισμός των τμήματων επιγόντων περιστατικών. Μάλιστα. Εγώ πιστεύω ότι η πορεία του συστήματος υγείας ήταν ανελεκτική αυτά τα χρόνια. Μην ξεχνάμε ότι μέχρι το 1978 πέρασε από μεγάλα νοσοκομεία. Τα ίδια τα νοσοκομεία μεταδίδανε την υπατήτητα όταν υπήρχαν βραστήρες. Έγιναν μεγάλα βήματα και μέλη να γίνουν ακόμα περισσότερα, διότι ποτέ δεν σταματάει. Πιστεύω όμως ότι για να γίνει αυτό χρειάζεται πολιτική βούληση, ούτως ώστε να αποδοθούν χρήματα στην υγεία. Να μείνει από το νοσοκομείο στους κρεβάτια χωρίς προσωπικό. Χωρίς χρήματα δεν γίνεται. Είπε ο κ. Σουλές ότι υπάρχουν. Έτσι. Ναι, μπορεί να υπάρχουν, αλλά μπορεί να πηγαίνουν κάπου αλλού αυτά. Για να πηγαίνουν στράτη. Ναι, κύριε Ράτσικα. Εγώ θα ήθελα περισσότερο να μιλήσουμε για αυτά που αφορά το ΕΚΑΒ και τα υπόλοιπα. Για τα νοσοκομεία μιλήσαμε. Σε ό,τι καταλαβαίνω, κάνετε έκκληση στον κόσμο να κάνει καλή χρήση του ΕΚΑΒ. Σίγουρα καλή χρήση του ΕΚΑΒ και εκεί που πρέπει. Πράγματι για τα επίγοντα περιστατικά. Και δεν έχουμε χρόνο, τελειώσαμε. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά. Πάρα θα γελάω άλλη εκπομπή. Και θα το ήθελα αυτό να κάνετε μια άλλη εκπομπή για να πούμε πολύ, να πούμε πολλά για το ΕΚΑΒ. Πάρα πολλά. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε. Ναι. Ενθερμό αύριο με λίγο μετά τις 7:30 επιτόπου την ερχόμενη Τρίτη. Καλό σας βράδυ. Καλή σας νύχτα.